Φαίνεται ότι είναι σχεδόν σίγουρο. Νομίζω ότι τη σημερινή βραδιά την σφραγίζει μια μεγάλη ιστορικών διαστάσεων νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και έπειτα. Το λέτε με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που αριστερό κόμμα είναι πρώτο κόμμα στην Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα. Θεωρώ ότι αυξάνει το ζήτημα της πολιτικής. Τώρα όμως εγώ θα δανειστώ από τον Ντράγκα επιχείρημα που τον άκουσα να λέει πριν τον φίλο μου τον Γιώργο, ότι με όλη αυτή την κοσμογονία. Πρέπει να δούμε το εύρος λοιπόν αυτής της φωτιάς. Προφανώς. Το είπα από την αρχή και νομίζω ότι και επιβεβαιώνεται από αυτά τα νούμερα, και άρα να περιμένουμε. Νομίζω όμως ότι το θέμα της πολιτικής νομιμοποίησης αυτής της κυβέρνησης τίθεται με μεγαλύτερη ένταση μετά το αποτέλεσμα των σημερινών ευρωεκλογών. Όχι μόνο διότι είναι αυτή που θα είναι η διαφορά, αλλά διότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις τύχες της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν την είχε αυτή την νομιμοποίηση, διότι υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού το 12, διότι άλλα είπε και άλλα έκανε. Δεν την έχει πολύ περισσότερο μετά το σημερινό διαφαινόμενο αποτέλεσμα. Θεωρώ, είναι λοιπόν, ανατροπή θα αυτή τη δεκαετία. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δρόμος προς τον τελικό στόχο που είναι η ανατροπή έχει μεγαλώσει. Έχουμε μπει στην επόμενη φάση. Μένει να δούμε μέχρι το βράδυ. Θα ζητήσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντως θα κορνάρω. Να το ξέρετε αυτό. Με το 3%. Με το 3%. Θα ζητήσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με το 3% ή θα συνεκτιμήσει και άλλα πράγματα. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πραγματική βάση μέχρι το βράδυ. Με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε να το πείτε. Εάν πάρει και την περιφέρεια. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Συγγνώμη, αλλά έχουμε μια ενδιαφέρον.